Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας λίγο μετά τη μία το μεσημέρι της Τετάρτης στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Πιο συγκεκριμένα στην οδό Ανδριανούπολεως προκλήθηκε πυρκαγιά σε οικία όταν μία ηλικιωμένη άφησε το μάτι της ηλεκτρικής κουζίνας ανοιχτό ενώ επάνω του είχε τοποθετήσει ένα τηγάνι με λάδι. Λίγα λεπτά ήταν αρκετά για να γίνει παράνομο ότι πυρώσει η κουζίνα. Όπως είπε η ίδια, όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα καθώς άφησε για λίγο το λάδι από την προσοχή της. Ωστόσο, ήταν ήδη αργά. Η ιδιοκτήτρια της οικίας που πήρε φωτιά στάθηκε τυχερή καθώς δύο διερχόμενοι νεαροί αμέσως αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί και έτρεξαν να βοηθήσουν την άτυχη γυναίκα η οποία προσπαθούσε να σβήσει μόνη της τη φωτιά. Τηλεφωνώ για την πυροσβεστική. Η πυροσβεστική είχε ιδιοποιηθεί ήδη. Αρχίσαμε να χτυπάμε τα θεροτηλέφωνα για να μας ανοίξουν. Τι μπορεί να σωθεί και τι όχι δεν γνωρίζουμε. Η κύρα δεν ήθελε να βγει από ό,τι γνωρίζουμε, ήθελε να σβήσει τη φωτιά. Αυτό. Δεν τραυματίστηκε κανείς. Όχι, όλα καλά. Ο αντιπύραρχος και διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης Λεωνίδας Τσιάρας μίλησε για την επιχείρηση κατάσβεσης μετά την επιτυχημένη επέμβαση. Σήμερα το μεσημέρι, περίπου στις 1:30, ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου επί της οδού Ανδριανούπολεως 10 στην Αλεξανδρούπολη. Αμέσως κινητοποιήθηκαν δύο υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα από την υπηρεσία μας και προληπτικά το ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Η φωτιά εκδηλώθηκε στην κουζίνα του διαμερίσματος, προκλήθηκαν κάποιες ζημιές, όχι εκτεταμένες σε όλο το διαμέρισμα και αντιμετωπίστηκε άμεσα από την πυροσβεστική έξοδο. Το βραχιονοφόρο όχημα εν τέλει δεν χρειάστηκε να επιχειρήσει, εκενώθηκε η οικία και προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Η φωτιά περιορίστηκε στο χώρο της κουζίνας, βέβαια γίναν ζημιές από τη ρήπανση του χώρου σε όλο το διαμέρισμα και ενδεχομένως και σε γειτονικά το οποίο θα το δούμε τώρα. Ακόμα μια πυρκαγιά σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της ίδιας μέρας στον περιφερειακό δρόμο του Δηδημοτήχου, όταν από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, λιώμενο σπίτι που ανήκε σε οικογένεια Ρωμά, τυλίχθηκε στις φλόγες. Η πυροσβεστική υπηρεσία έφτασε γρήγορα στο σημείο, χωρίς όμως να αποτραπεί η ολοκληρωτική καταστροφή του λιώμενου. Ευτυχώς δεν υπήρχε κανείς μέσα και δεν υπήρξαν τραυματίες.